Όπου γης. Η Πειραιική Εκκλησία στις ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη. Κάνετε. Καλά, εσείς τι είδατε, ντοκουμέντα. Σε είδα σε μια έκθεση στο Βυζαντινό Μουσείο. Ναι, ναι, ναι. Αλλά και εγώ σε είδα από... στην Σε είδα από μακριά. Εγώ θα στείλω σπίτι σου, Γι' αυτό δεν σε χαιρέτησα. Θα πω γιατί ο κύριος Κώστας έκανε παράπονα ότι δεν τον βοηθάγατε σε αυτό το θέμα. Στην ποιο Και το έχει στείλει και γραπτό. Θα το κάνω γραπτό εγώ τα κολυβογράμματά σου έτοιμα. Ποιο θέμα μου, τι λες. Και το κατάλληλο, πέτω. Α, λοιπόν, σε είδα, αλλά σε είδα, μην παρεξηγηθείς αν σου πούνε ότι ήμουν και δεν σου μίλησα. Ναι, καλά. Σε είδα από μακριά απλά. Αν ήσουν μέσα, εσύ θα μίλαγες, γιατί σε μεγάλη φίρμα θα σου μίλαγε ο κόσμος. Η φίρμα είναι και πάλι κοντά μας, ο κύριος Κώστας Δαντήλης δεν θα μείνει για πολύ, γιατί σήμερα δεν θα μας κάνει την τιμή, δεν θέλει. Κουράστηκε να διαβάζει περίπου ένα άτομο, γιατί στυλιώθηκε λέει. Ο καθόλου εσένα είναι ωφέλιμα. Αλλά πες, με έχετε στείλει σε διαδεδεγμένη υπηρεσία. Ο θάνατος και πέραν του θανάτου του τάφου ζωή, του πρωτοπρεσβυτέρου Δημητρίου Αθανασίου, είναι το βιβλίο που και σήμερα θα ξεφυλίσουμε για λίγο ακόμα, ίσως για μια-δυο εκπομπές ακόμα να το ξεφυλίζουμε, για να ολοκληρώσουμε αυτό το θέμα το μεγάλο που έχουμε ανοίξει, γιατί είναι θέμα όπου γης, επίκαιρο, δεν χάνει ποτέ την επικαιρότητά του και το μόνο σίγουρο θα το ζήσουμε. 100% δεν είναι το μόνο σίγουρο από τη στιγμή που γεννιόμαστε ότι θα γίνει. Δεν είναι τίποτα άλλο σίγουρο. Ας προσπαθούμε λοιπόν μέσα από αυτά τα αναγνώσματα να ταρακουνηθούμε λιγάκι και αν γίνεται να γίνουμε λίγο περισσότερο έτοιμοι για εκείνη τη μεγάλη, φοβερή και φρικτή ώρα του θανάτου. Ζούμε με την προσδοκία της μέλλουσας ζωής και όχι με την αίσθηση ότι εδώ τελειώνουν όλα. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ο θάνατος λοιπόν και υπέραν του τάφου ζωή.
Ο Χριστός ουδέποτε αρνήθηκε το δικαίωμα του ανθρώπου να εκφράζει τα συναισθήματα λύπης και συμπάθειας για τον χαμό κάποιου προσφυλούς προσώπου του. Μάλιστα ο Κύριος πλαχνίστηκε τη χείρα της Ναΐν που θρηνούσε το θάνατο του γιού της, βοήθησε τον Ιάριο και ανέστησε την κόρη του, λυπήθηκε και δάκρυσε για τον φίλο του Λάζαρο. Έτσι και οι πατέρες της Εκκλησίας δεν χαρακτηρίζουν τη λύπη και το πένθος ως αμαρτήματα, αλλά συνιστούν να μην καταντούν συντριβή και απελπισία, δηλαδή προϊόντα απιστίας. Ζητούν να καταπραίνουν τον πόνο με βάλσαμο παρηγοριάς και τα επιχειρήματα που προβάλλουν είναι το γεγονός ότι ο θάνατος είναι κοινός για όλους μας, το χριστιανικό δόγμα της αθανασίας της ψυχής και της ανάστασης των σωμάτων, καθώς και το αγαθό όνομα του εκλυπώντος. Συνιστούν την εγκαρτέρηση στη θλίψη και την ελπίδα στον Αναστάντα Χριστό. Οι θεοφόροι πατέρες διδάσκουν επίσης ότι εκείνος που θρηνεί και οδύρεται υπέρμετρα για το θάνατο προσφυλούς του προσώπου, πολεμά τον εαυτό του. Γιατί με τα μυρολόγια και τους κοπετούς του προξενεί σάλο και τρικυμία στον εαυτό του, τη στιγμή που εκείνος που πέθανε μετατέθηκε σε μια άλλη ζωή, ένθα απέδρα οδύνη, λύπη και στεναγμός. Ακόμα, η υπερβολική θρήνη και η κοπετή είναι προσβολή στο έργο του Θεανθρώπου, ο οποίος νίκησε το θάνατο. Εφόσον ο θάνατος έγινε μετά την Ανάσταση ύπνος, γιατί θρηνείς ανώφελα, ρωτά ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και συνεχίζει. Εάν κάποιος πρέπει να θρηνεί για τον θάνατο του ανθρώπου, αυτός πρέπει να είναι ο διάβολος. Εκείνος ας κλαίει, εκείνος ας οδύρεται. Γιατί φύγαμε πλέον από τις παγίδες του και πηγαίνουμε προς τα μεγαλύτερα αγαθά. Ο Θεοδόρητος λέει ότι η θλίψη μας για τον θανόντα πρέπει να μοιάζει με τη θλίψη μας για κάποιον που αποχωριζόμαστε πρόσκαιρα και να μετριάζεται με την ελπίδα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος δεν απαγορεύει την αθυμία, ούτε τη λύπη και το πένθος, αλλά ζητά να μην αγανακτούμε και να μην πενθούμε υπέρμετρα. Εμποδίζει τη βαριά λύπη και το απρεπές πένθος, την απελπισία και αγανάκτηση, και ζητά την ευχαριστία προς τον Θεό. Με την αδειμονία ο πενθών βρίζει τον θανόντα και εξοργίζει τον Θεό, θεωρώντας τον άδικο. Ο Άγιος Γρηγόριος Ναζιανζινός, στον λόγο του, στο αποστολικό χωρίο της νεκρόσιμης ακολουθίας γράφει: «Τους πεθαμένους αποκαλεί και κοιμημένους, γιατί ο θάνατος είναι ύπνος μακρύς. Και όπως κάποιος κοιμάται και ξυπνά, έτσι και εκείνοι θα ξυπνήσουν και θα αναστηθούν. Όπως ένα παλαιό σπίτι για να το ανακαινήσεις το αδειάζεις, έτσι και ο Θεός χαλάει το σώμα μας, το αδειάζει από τον ενικό του, την ψυχή, και θα το ανακαινήσει την ημέρα της κοινής αναστάσεως. Με τους οδυρμούς και τους θρήνους, μιμήσε τους άπιστους, οι οποίοι δεν έχουν ελπίδα. Όποιος δεν έχει πίστη και ελπίδα στη μεταθάνατον κρίση, αυτός δεν έχει καμία μεταθανάτιο ελπίδα. Η ελπίδα της Αναστάσεως παρηγορεί τον πενθούντα και δίνει θάρρος και πεποίθηση ότι θα ξανασυναντήσουμε τους αγαπημένους μας νεκρούς». Οποιοδήποτε συνανθρώπου μας, πολύ δε περισσότερο συγγενικού προσώπου, συντεράσει τα βάθη της ανθρώπινης ύπαρξης. Πώς να μην ξεσπάσει σε θρήνο και οδυρμό ο κάθε άνθρωπος όταν ο φίλος του, ο συγγενής του, ο γνωστός του μεταβάλλεται ευνίδια ή ύστερα από σύντομη ή μακροχρόνια ασθένεια σε μια άψυχη μάζα. Η ευαίσθητη ψυχή του Μεγάλου Βασιλείου ήταν αδύνατον να μην συγκινηθεί και να μην συμμετέχει στον πόνο και τη θλίψη ανθρώπων που έχασαν οικεία τους πρόσωπα. Σαν ποιμένας που ήταν, συνέπασχε με το ποιμνιό του. Ο ίδιος δοκίμασε την πικρή εμπειρία του θανάτου του αδελφού του πρώτα και στη συνέχεια της μητέρας του. Η ανθρώπινη ευαισθησία του φαίνεται σε επιστολή προς τον Ευσέβιο, επίσκοπο Σαμοσάτων, όπου διερωτάται αν θα μπορέσει εύκολα να υποφέρει τον χωρισμό μιας ψυχής, της μητέρας του, αντάξια της οποίας δεν υπάρχει μεταξύ αυτών
που έμειναν στην παρούσα ζωή. Η ένταση του πόνου και της θλίψης που προκαλεί το γεγονός του θανάτου εξαρτάται από τον βαθμό συγγένειας και γενικότερα της αγάπης που υπάρχει μεταξύ των ανθρώπων. Άλλοι παράγοντες που κάνουν εντονότερη την ψυχική οδύνη είναι το απροσδόκητο και άδοξο τέλος των νεαρών της ηλικίας, ο τρόπος θανάτου, φυσικός ή βασανιστικός λόγω ασθένειας ή μαρτυρικός, η πνευματική καλλιέργεια και ο βαθμός πίστης του ανθρώπου που έχασε τον οικείο άνθρωπο. Απευθυνόμενος, ο Μέγας Βασίλειος με επιστολή του προς τον Νεκτάριο, ο οποίος έχασε το παιδί του σε πολύ νεαρά ηλικία, γράφει: «Πόσο εστέναξα και πόσα δάκρυα άφησα, είναι περιττό να το αναφέρω. Ποιος είναι τόσο λίθινος στην καρδιά, ώστε να υποφέρει το γεγονός με απάθεια? Αν ο χρόνος του βίου δαπανηθεί σε θρήνους και δάκρυα, πάλι δεν είναι αρκετός να εξισωθεί με το μέγεθος του πάθους». Σε άλλη παρηγορητική επιστολή προς τον πατέρα για τον θάνατο του παιδιού του, που ήταν νεαρός φοιτητής, ο οποίος στάλθηκε να σπουδάσει, αλλά μετακομίστηκε νεκρός, γράφει: «Η συμφορά αυτή θεωρούμε πως είναι και δική μας και θρηνήσαμε βαθύτατα για τον πρόωρο χωρισμό. Αντιληφθήκαμε το μέγεθος της οδύνης του φυσικού πατέρα, αφού σε εμάς που είμαστε συγγενείς κατ' εντολή, η κατήφια της καρδιάς μας υπήρξε μεγάλη. Είναι πράγματι άξιον πολλών δακρύων και στεναγμών αυτοί που έστειλαν το παιδί τους στο άνθος της ηλικίας του για να σπουδάσει και το δέχθηκαν σιωπών τη μακρά και απευκταία εκείνη σιωπή. Αυτό το γεγονός, ως άνθρωποι που είμαστε, μας συγκίνησε όλους και αφήσαμε ασυγκράτητο στεναγμό από τα βάθη της καρδιάς μας και χύσαμε άφθονα δάκρυα, διότι μας κατέλαβε το πάθος απότομα σαν νέφος στον λογισμό μας. Ο χωρισμός και η στέρηση των προσφυλών μας προσώπων είναι πλήγμα δυσφορότατον, δυσβάστακτο, ένεκα της συνηθίας, όπως λέγει αλλού ο φωστήρας της Κεσαρίας. Τούτο συμβαίνει, παρατηρεί, και σε αυτά ακόμα τα άλογα ζώα. Κάποτε είδε στο παχνί ένα βόδι να δακρύζει, γιατί είχε ψοφήσει ο σύντροφός του και το τέρι του στον ζυγό. Εάν λοιπόν τα άλογα ζώα δακρύζουν και πονούν γιατί στερούνται το τέρι τους, πολύ πιο φυσικό είναι να συμβαίνει αυτό στο λογικό δημιούργημα του Θεού, το οποίο δεν έχει απλά συνηθίσει, αλλά έχει συνδεθεί με την παρουσία της συζύγου ή του συζύγου, των γονέων ή των παιδιών. Λυπήθηκε ο θείος πατέρας και στέναξε, όπως ομολογεί ο ίδιος, στη σύζυγο του Βίρσονος, όταν πληροφορήθηκε τον θάνατο του τελευταίου. Έδειξε απόλυτη κατανόηση για το πένθος της χείρας, για το συμβάν αυτό, του οποίου τον θάνατο θεώρησε βαρύ και δύσφορο για τη σύζυγο, αλλά και διχοτομία, διχοτόμηση για όλους. Βασίλειος δεν υπήρξε ψυχρός και απαθής θεατής στον πόνο και τη θλίψη των συνανθρώπων του, απέναντίας μάλιστα, συνέπασχε και υπέφερε με τους πάσχοντες. Όταν όμως ο ίδιος βίωνε τη φοβερή εμπειρία του θανάτου συγγενικού του προσώπου ή οποιοδήποτε συνανθρώπου, δεν επέτρεπε στον εαυτό του να παρασυρθεί σε υπερβολές και ακρότητες. Το πρότυπο του Ιησού Χριστού, ο οποίος δάκρυσε όταν είδε τον φίλο του Λάζαρο κείμενον εν το μνημείο, και οι στάσεις αυτού έναντι του θανάτου αποτελούν για όλους μας υπόδειγμα συμπεριφοράς. Ο Χριστός δάκρυσε για να διορθώσει το μεγάλο πάθος της θλίψης και την αναξιοπρέπεια αυτών που οδύρονται και αγαπούν. Τα δάκρυα πρέπει να μετριάζονται από την λογική. Πρέπει να υπάρχουν όρια και φραγμοί στον χρόνο, στην ένταση και στον τρόπο με τον οποίο θα εκφράζει κανείς με δάκρυα τον πόνο του. Το δάκρυ του Κυρίου για τον φίλο του Λάζαρο δεν ήταν πάθος, αλλά δάκρυ διδακτικό.
διότι ποιος από μας κλαίει φίλον που κοιμάται και ύστερα από λίγο περιμένει να ξυπνήσει? Η παντελής έλλειψη συμπαθίας θα πρέπει να θεωρείται σαν κάτι το θηριώδες, αλλά και η μεγάλη λύπη και το άμετρο κλάμα θα πρέπει να αποφεύγεται, γιατί είναι ανάρμοστο. Με το να δακρύσει ο Χριστός για το φίλο του, φανέρωσε την κοινωνικότητα της ανθρώπινης φύσης και μας απάλλαξε από τις ακρότητες. Ούτε δηλαδή να είμαστε επιρρεπείς προς την άμεση εκδήλωση του πάθους, αλλά ούτε και να είμαστε αναίσθητοι στα λυπηρά γεγονότα. Οι άνθρωποι που είναι επιρρεπείς προς τη λύπη δεν θα πρέπει να προβάλλουν σαν επιχείρημα για να δικαιολογήσουν τη δική τους αδυναμία το ότι δάκρυσε ο Χριστός. Όπως το γεγονός ότι έφαγε ο Κύριος δεν θα πρέπει να αποτελεί αφορμή για μας και δικαιολογητικό για την ειδονική ζωή μας. Έτσι και τα δάκρυα του Κυρίου δεν αποτελούν νομοθεσία να θρηνούμε, αλλά φυσική εκτόνωση, αρκεί να εκθυλώνεται με σεμνότητα και αξιοπρέπεια στα λυπηρά γεγονότα. Δεν επιτρέπεται κατά τον Μέγα Βασίλειο ούτε στις γυναίκες ούτε στους άνδρες η αγάπη προς το πένθος και το πολυκλάμα. Να εκφράζει κανείς τη θλίψη του για τα λυπηρά με λίγα δάκρυα και αυτά ήσυχα, να μην βογκά, ούτε να φωνάζει γοερά, ούτε να σχίζει τα ενδύματά του ή να διαπράττει οποιαδήποτε ασχήμια, σαν κι αυτές που κάνουν οι απέδευτοι προς τα ουράνια πράγματα. Η υποδούλωση στα λυπηρά είναι γνώρισμα άναδρης ψυχής που δεν έχει καμιά ελπίδα στον Θεό. Μήπως ο Ιώβ, ο μεγάλος εκείνος άνδρας της Παλαιάς Διαθήκης, είχε αδαμάντινη καρδιά, ή μήπως τα σπλάχνα του ήταν κατασκευασμένα από πέτρα? Μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα έχασε και τα 10 του παιδιά. Το χαρούμενο σπίτι του μετατράπηκε σε συντρίμια. Κι όμως δεν έβγαλε κραυγές θρήνου, ούτε τράβηξε τα μαλλιά του, ούτε έβγαλε κάποια αναξιοπρεπή και βλάσφημη φωνή, αλλά πρόσφερε την περίφημη εκείνη φράση: «Ως το Κυρίο έδοξεν, ούτω και εγένετο, ή το όνομα Κυρίου ευλογημένον». Ο Μέγας Βασίλειος υπήρξε άγρυπνος προστάτης, συμπαραστάτης και παρηγορητής των πονεμένων και των αδυνάτων ανθρώπων. Το πλήθος των παραμυθητικών επιστολών που σώθηκαν μαρτυρούν για του λόγου του αληθές. Σε πολλές από αυτές εκφράζει την επιθυμία του να παρευρεθεί αυτοπροσώπως κοντά στον πάσχοντα και πενθούντα άνθρωπο. Όμως η ασθένειά του και οι μακρινές αποστάσεις στάθηκαν εμπόδιο στην πραγματοποίηση της επιθυμίας του αυτής. Ο ίδιος θεωρούσε την παρηγοριά προς τον πάσχοντα συνάνθρωπο ένα από τα σημαντικά καθήκοντα στη ζωή του. Με το να κλαίει κανείς για τον θάνατο του συνανθρώπου του και να φωνάζει θρηνητικά μαζί με τους πενθούντες, δεν σημαίνει ότι εκπλήρωσε το καθήκον της παρηγορίας, διότι όπως γράφει ο Άγιος στον λόγο του για τη μάρτυρα Ιουλίτα, ούτε ο γιατρός είναι άξιος επένου όταν, αντί να βοηθήσει τους ασθενείς, να επιβάλλεται στους ταξιδιώτες και να αγωνίζεται να αποφεύγει τα κύματα και να παρηγορεί τους πιο δειλούς. Ο ίδιος παθαίνει ναυτία και συμπεριφέρεται όπως και αυτοί που είναι άπειροι από θάλασσα. Τέτοιος είναι ο κάθε άνθρωπος που δεν μεταδίδει ωφέλεια με τα λόγια του προς τους πενθούντες, αλλά συμμετέχει στις αρνητικές και ανεπίτρεπτες εκδηλώσεις των ξένων συμφορών. Ούτε είναι ωφέλιμο και επικοδομητικό να συγκρίνεται ο παρηγορών περισσότερο από αυτόν που θλίβεται, γιατί αντί να μειώνεται και να καταπραίνεται η συμπεριφορά, μεγαλώνει και επεκτείνεται. Αυτός που βοηθάει να σηκωθεί ο πεσμένος πρέπει να είναι πιο ψηλά από τον πεσμένο. Αυτός που παρηγορεί τον πενθούντα δεν θα πρέπει να φωνάζει, να επιπλήττει και να κατηγορεί
αυτούς που η ψυχή τους είναι ταλαιπωρημένη από την λύπη, γιατί δεν θα έχουν καμία θετική ανταπόκριση. Αφού ηρεμήσει τον πάσχοντα από τους άμετρους θρήνους και φωνές και υποχωρήσει η συναισθηματική έκρηξη, τότε με προσοχή και πραότητα μπορεί να επιδοθεί κανείς στο δύσκολο μεν αλλά θεοφιλές και ωφέλιμο έργο του Μεγάλου Βασιλείου. Εφόσον ο άνθρωπος είναι θνητός, γράφει ο Μέγας Βασίλειος, τι το παράδοξο ο θνητός να πεθαίνει, γράφει στο Εγκόμιο, στην μάρτυρα Ιουλίτα. Δεν βλέπεις τον ήλιο που ανατέλει και δει, δεν βλέπεις τη σελήνη να γεμίζει και να φθίνει, ούτε τη γη να ανθίζει και ύστερα να ξεραίνεται. Τι από αυτά που είναι γύρω μας παραμένει, ποιο έχει ακίνητη και αναλύωτη φύση, τι το παράδοξο επομένως, εάν και εμείς που είμαστε μέρος του κόσμου απολαμβάνουμε αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο. Όταν έγινες μητέρα και είδες το παιδί σου, ευχαρίστησες για τούτο τον Θεό. Γνώριζες πάντως ότι είσαι θνητή και γέννησες θνητό. Τι το παράδοξο λοιπόν που ο θνητός πέθανε, γράφει προς τη σύζυγο του Νεκταρίου, παρηγορώντας την. Ο άνθρωπος που χάνει το παιδί του, το πιο αξιολάτρευτο πλάσμα στη ζωή του, θα πρέπει να σκεφτεί ότι είναι άνθρωπος γεννημένος επίσης από άνθρωπο. Αφού λοιπόν γεννήθηκε από θνητό, τι το περίεργο να γίνει και ο ίδιος πατέρας θνητού. Έτσι, όταν σκεφτεί, μετριάζεται ο πόνος του θανάτου, που όντως είναι δυσβάστακτος και αφόρητος. Ακόμα σε τέτοιες περιπτώσεις, ο λόγος του Θεού, κατά τον οποίο όλοι όσοι προήλθαμε από τη γη, πάλι στη γη θα επιστρέψουμε, είναι χρήσιμος και διδακτικός. Εξάλλου, το να ζήσει κανείς πολλά χρόνια σε αυτή τη ζωή δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι προς το συμφέρον του. Επομένως, ο πρόωρος θάνατος δεν αποτελεί πάντα προϋπόθεση για αύξηση του πόνου, αλλά απέναντίας παραμυθία προς το συμβάν. Το γεγονός ότι φεύγει κάποιος νέος χωρίς να δημιουργήσει οικογένεια και να αφήσει διαδόχους αποτελεί θετικό στοιχείο. Δεν εγκαταλείπει ορφανά παιδιά, ούτε χείρα γυναίκα. Έτσι, η παράταση του βίου γίνεται πολλές φορές αφορμή περισσότερων κακών. Δεν έχει το χρόνο να μηχανευτεί δόλο εναντίον του πλησίον. Δεν αναμειγνύεται με πονηρούς ανθρώπους, ούτε εμπλέκεται σε κακίες της αγοράς. Δεν δημιουργείται η ανάγκη να διαπράττει διάφορες αμαρτίες όπως ψεύδος, αγνωμοσύνη, πλεονεξία, φιλιδονία και άλλα σαρκικά πάθη. Απέρχεται από αυτή τη ζωή έχοντας καθαρή την ψυχή του από τους ρήπους και τις κοιλίδες της αμαρτίας. Εάν δεχθούμε ότι τα πάντα προέρχονται από την αγαθότητα του Θεού, τότε ό,τι και να συμβεί στη ζωή μας, έστω κι αν προς στιγμή φαίνεται λυπηρό, τελικά αποβαίνει για το συμφέρον της ψυχής μας. Οι θλίψεις και οι δοκιμασίες δεν έρχονται μάταια. Οι άνθρωποι που πιστεύουν και ελπίζουν στο Θεό δεν θα πρέπει να λυπούνται όπως οι εκτός της Εκκλησίας κατά το παράγγελμα του Αποστόλου Παύλου. Ο Κύριος δεν ζητά τα ίδια από τους πιστούς, όπως από τους υπόλοιπους ανθρώπους. Εκείνοι μεν ζουν κατά συνήθεια, οι πιστοί όμως έχουν κανόνα διαγωγής
τις εντολές του Κυρίου και τα παραδείγματα των μακαρίων ανδρών, των οποίων η μεγαλοθεία της διανοίας φαίνεται και στις δυσκολίες. Το πνευματικό οπλοστάσιο των πιστών ανθρώπων είναι φοδιασμένο με αρετές και πνευματικά όπλα, ικανά να αντιμετωπίσουν με πιο ήπιο και αποτελεσματικό τρόπο τις δυσκολίες της ζωής. Η πίστη, η ελπίδα, η υπομονή, η προσευχή είναι εφόδια που μπορούν να μετριάσουν τη θλίψη και τον πόνο του ανθρώπου. Απευθυνόμενος προς τη σύζυγο του Βίρσονος, ο Μεγάλος Βασίλειος, αναφέρει: «Εκείνο θέλω να ξέρεις. Αυτός που δεν λύγησε στις θλίψεις, αλλά αντιμετώπισε το βάρος της λύπης με την ελπίδα προς τον Θεό, θα έχει μεγάλη ανταπόδοση από τον Θεό για την υπομονή του αυτή. Ακόμα, με την υπομονή ο άνθρωπος κατορθώνει να ξεπερνά με πιο ανώδυνο τρόπο τις δυσκολίες και τις θλίψεις της ζωής». Τέλος, η ελπίδα και η πίστη των χριστιανών στην ύπαρξη μιας άλλης ζωής, με αιώνια αγαθά, ενισχύει αποφασιστικά στον αγώνα που διεξάγει για την αντιμετώπιση της θλίψης και του πόνου. Η πίστη του ανθρώπου στην Ανάσταση του Χριστού αποτελεί πραγματική πηγή ψυχαγωγίας. Εάν η ελπίδα των χριστιανών περιοριζόταν μόνο στην παρούσα ζωή, εύλογα ο χωρισμός της ψυχής από το σώμα θα θεωρούνταν κάτι το φοβερό και τρομερό. Εάν όμως ο χωρισμός αυτός αποτελεί ταυτόχρονα την αρχή του αληθινού βίου για αυτούς που ζουν σύμφωνα με τον νόμο του Θεού, γιατί λυπούνται ως και οι μη έχοντες ελπίδα? Το απροσδόκητο γεγονός του θανάτου θα πρέπει να βρίσκει καλά προετοιμασμένο το φρόνημα του ανθρώπου, ώστε να μην ταράσεται η δε ελπίδα των μελών των αγαθών να καθιστά ελαφρότερα τα παρόντα. Όπως οι έχοντες προβλήματα με την όραση αποφεύγουν να κοιτάξουν τα πολύ λαμπερά αντικείμενα και στρέφουν τα βλέμματά τους στα άνθη και στην πρασινάδα, έτσι πρέπει και η ψυχή να μην ασχολείται με τα λυπηρά, ούτε να αφοσιώνεται στα παρόντα ανιαρά πράγματα, αλλά να περιφέρει το βλέμμα της στη θεωρία των αληθινών αγαθών. Έτσι, θα κατορθώσει να χαίρεται πάντοτε, εάν ο βίος αποβλέπει πάντοτε προς τον Θεό, η δε ελπίδα της ανταπόδοσης ανακουφίζει από τα δυσάρεστα γεγονότα της ζωής. Η σύγκριση των προσδοκομένων αγαθών με τα παρόντα δυσάρεστα βοηθά τον άνθρωπο να διατηρεί την ψυχή του σε αλυπία και αταραξία. Τα ευχάριστα γεγονότα του παρόντος κόσμου δεν πρέπει να οδηγούν την ψυχή σε υπερβολική χαρά, αλλά ούτε και τα λυπηρά να ταπεινώνουν και να εξευτελίζουν το υπερήφανο και υψηλό φρόνημά της. Διότι, αν ο άνθρωπος δεν είναι παιδαγωγημένος κατά τέτοιο τρόπο για τα πράγματα της ζωής, ποτέ δεν θα ζήσει βίο ακύμαντο και ατάραχο. Αυτό θα το πετύχει εάν ο άνθρωπος ξεπεράσει την εντύπωση που προκαλούν τα παρόντα και έχει τη σκέψη του στραμμένη προς την ελπίδα των αιωνίων. Ο θάνατος ενός νέου ανθρώπου είναι ένα τραγικό γεγονός σε μια οικογένεια. Κάπου εδώ, με αποσπάσματα από διάφορους παρηγορητικούς λόγους του Μεγάλου Βασιλείου, θα πρέπει να ολοκληρώσουμε και για σήμερα, ξεφυλίζοντας κάποιες σελίδες από το βιβλίο «Ο Θάνατος και υπέραν του τάφου ζωή» του πρώτου πρεσβυτέρου Δημητρίου Αθανασίου. Να είστε καλά. Χαίρετε. Όπου γης.
Πειραϊκή Εκκλησία στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.